Για τον περιμετρικό δακτύλιο της Καλαμάτας έχει περάσει πολλής χρόνος. Έχει χυθεί πολύ μελάνη και έχουν γίνει αλλεπάλληλα ρεπορτάζ. Ένα έργο που έβαλε σε βάσεις και ως προοπτική ο πρώην δήμαρχος Καλαμάτας Γιώργος Κουτσούλης και που σήμερα σταδιακά ολοκληρώνεται. Ήταν ένα έργο που θα μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Ήταν ένα έργο το οποίο κινδύνευσε πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, η θεμελίωση της γέφυρας του περιμετρικού ήταν εκείνη που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να εξελιχθεί. Δεκατρίτου 2012, ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, επισκέπτεται Μεσσηνία και με την παρουσία του εγκαινιάζεται το έργο της κατασκευής του περιμετρικού δακτυλίου της Καλαμάτας με την θεμελίωση της Μεγάλης Γέφυρας. Ελπίδα του κόσμου! Είναι ένα έργο που αποτελεί ένεση αισιοδοξίας, τόνωση στο ηθικό όλων. Ήταν τότε που ο Δήμαρχος Καλαμάτας μιλούσε για την μεγάλη συμβολή του Αντώνη Σαμαρά. Καλωσορίζομαι με υπερηφάνεια στην Καλαμάτα σήμερα τον αυριανό πρωθυπουργό μας, τον ηγέτη, τον ηγέτη που ενσαρκώνει την αισιοδοξία και την ελπίδα της πατρίδας και του έθνους, τον Αντώνη Σαμαρά. Τονίζομαι το αυτονόητο καθήκον μας να σταθούμε δίπλα του, συμβοηθή και αρρωγή στον αγώνα για την ανόρθωση και την αποκατάσταση της αξιοπρέπειας της πατρίδος μας. Μεγάλη μέρα για την Καλαμάτα η σημερινή. Η θεμελίωση της εντυπωσιακής γέφυρας εδώ στον Έδοντα σφραγίζει την κατασκευή του περιμετρικού δακτυλίου Καλαμάτας. 3 Μαΐου του 2013. Η γέφυρα είναι σχεδόν έτοιμη. Λίγα κομμάτια απομένουν και ο Δήμαρχος Καλαμάτας πιστοποιεί πως αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο για να τρέξει το έργο στο σύνολό του. Πάντα έλεγα ότι η γέφυρα είναι το κρίσιμο στοιχείο για την ολοκλήρωση του περιφερειακού δακτυλίου. Βλέπετε ότι η γέφυρα ετοιμάζεται. 6 πρώτου του 2014 και ο Αντώνης Σαμαράς ως πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Το ενδιαφέρον του για τον περιμετρικό έντονο βρίσκεται εκεί και ενημερώνεται για την εξέλιξη των εργασιών που είναι σε καλό στάδιο. Τέτοιο έργο δεν έχει καμία πόλη στην Ελλάδα σήμερα. Είναι ένα έργο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Δεν υπάρχει πόλη σήμερα στην Ελλάδα που να έχει τέτοιο περιμετρικό δρόμο, εφάμιλο, όπως καταλαμβάνω, των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Είναι ένα έργο το οποίο θα το χρησιμοποιεί ο χρήστης στην Καλαμάτα χωρίς να πληρώνει φυσικά διόδια. Ακολουθεί ένα διάστημα που οι οδικοί άξονες παγώνουν. 23 του 2015 και ο Αντώνης Σαμαράς από την Καλαμάτα ασκεί δρυμία κριτική. Όλα αυτά τα ξαναπηγαίνουν φαίνεται σε νέα διαπραγμάτευση και ας έχουν ήδη κυρωθεί από τη Βουλή. Ακολουθεί μία σειρά από πολιτικές συζητήσεις, αντιπαραθέσεις και μία διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση της σύμβασης. Κάναμε μια σκληρή διαπραγμάτευση για τις αποζημιώσεις που προβλέπονται από τη σύμβαση που εσείς είχατε υπογράψει το 2008 και για τον παραχωρησίο και για τον κατασκευαστή. Με μια ευνοϊκή για το δημόσιο συμφωνία αποζημιώσεων για τον κατασκευαστή και τον παραχωρησίουχο, στην έκθεση που υπάρχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ίσως δεν το γνωρίζετε, αποτυπώνεται αυτό το όφελος σε σχέση με προγενέστερες ασκήσεις ή σενάρια συμφωνιών σε ένα ποσό άνω των 106 εκατομμυρίων ευρώ. Η αναθεωρημένη σύμβαση περνά από την Βουλή. Τα έργα ξεκινούν με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών από την Καλαμάτα να σημειώνει. Ο πρώτος αυτοκινητόδρομος που θα παραδοθεί πλήρως σε χρήση, ο Μωρέας, το Αθήνα, Κόρινθος, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη. Να υπογραμμίσω ότι εκτός από τη γνωστή περιμετρική της Καλαμάτας θα υπάρχει μέσα στο έργο που κατασκευάζουμε και ο κόμβος Καρέλια Δήμαρχε και ο κόμβος, η διαμόρφωση του κόμβου στα Λέικα, η πρόσβαση από τον κόμβο Καρέλια στην Αθηνών και ο κόμβος στα Λέικα ολοκληρωμένος, ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε ένα έργο που θα είναι πλήρως λειτουργικό και αποδοτικό και για την τοπική κοινωνία.